μεγάλες μέρες για τον αθλητισμό της Κρήτης, της χώρας, της Ευρώπης, μεγάλες στιγμές για το Ηράκλειο και την Κρήτη. Να ευχαριστήσουμε τον ΣΕΓΑΣ γιατί επέλεξε το Ηράκλειο ως πόλη διεκδίκησης των αγώνων ανάμεσα σε 6 χώρες. Τελικά πιστεύουμε ότι θα δικαιώσουμε αυτήν την επιλογή και θα βοηθήσει ο κόσμος της Κρήτης και του Ηρακλείου και την εθνική μας ομάδα να ανέβει κατηγορία, και έχουμε δεσμεύσει το ΣΕΓΑΣ και έχουμε δεσμευτεί και εμείς ότι είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε και την ευθύνη της Super League. Μπήκαμε στην τελική ευθεία και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το Σάββατο. Ήδη έχουν έρθει αποστολές. Σήμερα καλωσορίζουμε εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, την αποστολή της εθνικής μας ομάδας. Την καλωσορίζουμε στον τόπο του πολιτισμού που ευχόμαστε να γίνει και σημείο αναφοράς στον αθλητισμό. Γι' αυτό θα προσπαθούμε από εδώ και στο εξής με όλες μας τις δυνάμεις. Ελπίζουμε η θετική ενέργεια, πέρα από την παρουσία των κριτικών, να δώσει δύναμη στα παιδιά της εθνικής μας ομάδας να πετύχουμε το στόχο μας. Καλώς ορίσαν και πάλι. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ διεκδίκησε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση ευρωπαϊκού επίπεδου και με τη σιγουριά της απόλυτης οργανωτικής επιτυχίας και της στήριξης από τους τοπικούς θεσμικούς φορείς, την Περιφέρεια και τον Δήμο Ηρακλείου, προσδοκά ότι εκτός από την οργανωτική επιτυχία που τη θεωρούμε δεδομένη, θα έχουμε τη βοήθεια του κόσμου και όλων των φιλάθλων, έτσι ώστε οι αθλητές μας να μπορέσουν να πετύχουν τον αγωνιστικό σκοπό που είναι η άνοδός μας στη Super League. Μια μεγάλη διοργάνωση στο νέο αναμορφωμένο τα τελευταία χρόνια Ευρωπαϊκό Κύπελλο Εθνικών Ομάδων. Είναι μεγάλη χαρά που αγωνίζομαι ξανά με την εθνική ομάδα. Μένα είναι η τελευταία μου διοργάνωση με τα χρώματα της εθνικής. Αποχωρώ από τους Στίβους αυτό το καλοκαίρι. Μεγάλη μου χαρά θα το κάνω εντός έδρας. Ελπίζω μεθαύριο ο κόσμος να αγκαλιάσει τη διοργάνωση. Η εθνική ομάδα είναι κατάλληλα προετοιμασμένη. Υπάρχουν ελπίδες για να ανέβουμε στη σούπερ κατηγορία. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Είμαι σίγουρος και από ό,τι έχω μάθει, όλα έχουν πάει καλά οργανωτικά. Ο καιρός θα είναι μια χαρά. Εύχομαι κάθε επιτυχία σε όλους τους αθλητές, να γίνουν καλές επιδόσεις και ελπίζω ο κόσμος να αγκαλιάσει το αθλητικό αυτό διήμερο.